Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Κυριακάτικο πρωινό σήμερα και ξέρετε κάθε Κυριακάτικο πρωινό γουστάρω να σας έχω κάτι special, κάτι πιο διαφορετικό και κάτι πιο μεγάλο εννοείται για να απολαύσετε όλο το Κυριακάτικο πρωινό καφεδάκι σας. Σήμερα πάλι θα δούμε κάτι special και κάτι πιο διαφορετικό. Πάλι πιο κοντά εκεί προς τα επιτραπέζια πάει, αλλά εδώ μιλάμε για νομίσματα. Όλο αυτό το κουτί είναι γεμάτο νομίσματα, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει. Ναι, λογικά ακούστηκε το έτσι, το κάναμε στο μικρόφωνο. Να πούμε ότι εδώ πρόκειται για μια ελληνική μαγιά και το είχα ξεχάσει αυτό, πρόκειται για καμπάνια του Kickstarter. Έφτασε προς τα τέλη του Νοέμβρη, αλλά εγώ το είχα ξεχάσει όπως μπήκε εκεί κάτω μαζί με τα pop, γιατί τότε είχα κάποια κυριακάτικα special. Το είχα ξεχάσει τελείως. Μετά που έβγαλα κάποια πράγματα, αλλάξω λίγο θέση. Από μια γωνία απλά να τα πάω στην άλλη γωνία, στην άλλη στίβα. Το είδα αυτό και το θυμήθηκα και είπα ότι το ξέχασα. Ξέρετε, τελείως ήρθαν οι γιορτές, μεσολάβησαν και όλα αυτά. Ευκαιρία τώρα να τα δούμε, γιατί έχουμε τρεις σεζόν από τα Legendary Metal Coins από τη Draw Lab. Όπως είπαμε, είναι ελληνική δουλειά. Ελληνική μαγιά στην αρχή, δεν το πιστεύαμε κιόλας, δηλαδή το λέγαμε το φίλο μου. Εκεί τα είδα κι εγώ. Πήγα σπίτι του μια μέρα, αυτός που βασικά τον έχετε γνωρίσει και εσείς τον έχετε γνωρίσει. Τον έχετε ακούσει τέλος πάντων, μας είχε παραγωγήσει στο Dark Souls στο επιτραπέζιο να το κάνουμε unboxing. Στο Mythic Battles Pantheon ήταν μαζί μας πάλι και με τον Μάκη και αυτός μαζί μας ακούσατε και τη φωνή του και μας λέει μερικά πραγματάκια. Είχαμε παίξει στο Mythic Battles εκείνο το live stream, το οποίο μάλλον χάθηκε, δεν ξέρω τι έγινε και πώς. Γενικά τον έχετε δει και στο σπίτι του λέει κάτσε να σε δείξω κάτι νομίσματα. Λέει είμαι σίγουρος εσύ που γουστάρεις τα νομίσματα και αυτά θα τα γουστάρεις πάρα πολύ, γιατί έχουμε sci-fi, έχουμε μάγους, έχουμε orcs, με medieval, με αρχαία Ελλάδα θα τα δείτε, είναι πάρα πολύ γαμάτη δουλειά. Και από Έλληνα καλλιτέχνη, καλλιτεχνάρα, είδα τη δουλειά του Μιχάλη του Κοντράρου. Μάικλ Κοντράρος Collectibles, αν θυμάμαι καλά, είναι το site του. Θα έχω κάτω στην περιγραφή και link της Draw Lab Entertainment και link του site του Μιχάλη Κοντράρου και το link από την καμπάνια του Kickstarter που ήταν αυτή. Εδώ ξεκίνησε, ήταν τώρα η τρίτη σεζόν των Legendary Metal Coins, αλλά επί τη ευκαιρία, εγώ επειδή είχα χάσει τα άλλα, είχε να κάνει πακέτο να πάρει καθαρά για συλλεκτικού σκοπού, όχι πολλά μαζί και τέτοια. Γιατί είχε και άλλα σετάκια να επιλέξει εσύ 5 από το καθένα νόμισμα. Θα δείτε τι παίζει. 5 units, 5 ή ξέρω εγώ, ανάλογα τι γουστάρει ο καθένα. Αλλά είχε και ένα πακέτο που είναι καθαρά για συλλεκτικού σκοπού, που είχε ένα από το καθένα από ό,τι νόμισμα έχουν βγάλει μέχρι στιγμή. Και από τα stress goal του και από τι προηγούμενε σεζόν και όλα τα σχετικά. Δηλαδή τώρα εδώ θα έχει κάπου στα 80 νομίσματα. Και όλο αυτό το πακετάκι μαζί με τα φορικά και τέτοια, γιατί δεν έρχεται καν από Ελλάδα, έρχεται από Αγγλία, από την Games Quest, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω εκεί που είναι η αποθήκη. Που κάνει το Pledge Manager και μετά στο Kickstarter, όσοι γνωρίζουν από Kickstarter. Από εκεί και μετά ήρθαν εδώ κάπου στο 80, περίπου εκεί βγήκαν όλα αυτά τα νομίσματα. Αλλά σίγουρα εδώ, δηλαδή σίγουρα θα έχουμε κάπου στα 80 νομίσματα. Αν δεν κάνω λάθος. Σιγά σιγά να τα ανοίξουμε, νομίζω. Δηλαδή τώρα φανταστείτε, θα δείτε πόσο γαμάτη δουλειά έχει. Σκεφτείτε τώρα ότι ο Μιχάλης Κοντράρος εδώ αυτά βγήκαν. Ο Μιχάλης Κοντράρος κάνει πολύ γαμάτη δουλειά σε μινιατούρες, ειδικά από επιτραπέζια. Οπότε σκεφτείτε σε κάτι πιο μεγάλο ή εδώ στα νομίσματα τι δουλειά έχει γίνει. Έχουν τα μπουκιά τους. Τα δύο μπουκιά και όλα ήταν δώρο για αυτούς που θα παίρνανε το collector στα όλα τέλος πάντων. Αλλά ούτως ή άλλως εμείς. Εντάξει, τώρα δεν μας πειράζει. Θα τα βγάζαμε ούτως ή άλλως τα μπουκιά με τη σειρά. Εδώ τώρα τόσο πολλά που είναι αυτά. Θες να είναι η πρώτη season, γιατί η πρώτη season ήταν και πιο μεγάλη. Αν θυμάμαι καλά. Μέσα εδώ, κοίτα πόσα πέσανε, ρε. Όλα αυτά είναι από την πρώτη season, όντως. Εντάξει, αυτό το βίντεο μπορεί να μας πάρει και κάνα δύο ωράκι. Θα δούμε, γιατί έχουμε όντως πολλά νομίσματα να δείξουμε. Τα βγάλαμε όλα, τα βγάλαμε όλα. Και εδώ έχουμε τις υπόλοιπες σεζόν μέσα. Τι είναι αυτό. Απόδειξη, αυτό το βλέπετε ανοιγμένο. Ναι, Games Quest και τέτοια μας γράφει εδώ. Δεν μας χρειάζονται καθόλου ούτε το κουτί ούτε αυτά που έχει μέσα. Ήταν ανοιγμένο αυτό γιατί ο φίλος μου σας είπα και εκείνος πήρε την τρίτη σεζόν. Είχε πάρει τις δύο προηγούμενες, είχε προλάβει παλιότερα. Εγώ τώρα τα πρωτοανακάλυψα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Αυτή, όπως είπαμε, είναι η πρώτη σεζόν. Και θέλω τώρα να ξεκινήσουμε με τα. Αυτά τα τρία, ας πούμε, τώρα παίζει να είναι τα τρία sci-fi. Όλα έχουν ένα copper, ένα silver και ένα gold. Λοιπόν, εδώ νομίζω ξεκινάμε. Τα πρώτα είναι τα sci-fi. Πιάνουμε. Creation, τι λέει. Εδώ Innovation Creation, ωραία. Αυτά πρέπει να είναι τα sci-fi. Ναι, ρε εσύ. Ή βασικά αυτό παίζει να είναι Cyberpunk. Ή Cyberpunk έχει δεύτερο. Έχει εδώ στην πρώτη, νομίζω έχει Steampunk. Αυτά πρέπει να είναι όντως τα sci-fi. Κοιτάξτε εδώ, μελλοντικό νόμισμα της Αμερικής. Έχουμε και τον Αϊτό με τα στέρια για αυτά. Ωραίο, και τι μας λέει. NSFI, τι μας λέει εδώ πέρα. Ωραίο, C7. Νομίζω ναι, αυτά πρέπει να είναι τα sci-fi. Γιατί έχουμε ένα κόπερ, αυτά βγάζουν νόημα. Αυτό σίγουρα είναι sci-fi. Κοιτάξτε εδώ, δουλειάρεσες. Και σκεφτείτε ότι το ανάλογα με το κάθε επιτραπέζιο που παίζει κάποιος, εδώ είναι τα sci-fi. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να κάνουμε άλλα. Είχε αραβικά και τώρα βρήκα το αραβικό. Θέλω όμως το κόπερ το αραβικό, το οποίο παίζει να είναι αυτό. Ναι. Εδώ ας πούμε, αυτά είναι αραβικά.
Έτσι να στο λέω, αυτό είναι το copper. Έτσι θα χωρίζει copper, silver και gold. Και όπως είπαμε, αυτή είναι η πρώτη σεζόν. Θα πάμε να δούμε το silver. Αν δεν κάνω λάθος, αυτά είναι τα Arabic. Γιατί έχει και Elven και αυτά, αλλά στην πρώτη σεζόν. Εδώ είναι η πρώτη σεζόν που ήταν και η πιο μεγάλη. Αυτό είναι και το gold. Κοιτάξτε εδώ δουλειάρεση. Κοιτάξτε εδώ πόσο καλό ανάγλυφο είναι. Πόσο καλή δουλειά έχει γίνει. Αυτά είναι. Μπράβο στα παιδιά στην αρχή. Όπως είπα, δεν το πιστεύαμε. Λέγαμε εντάξει, κάνα Αμερικάνικα τίποτα. Και μόλις μαθαίνουμε, μόλις βλέπουμε ότι είναι Ελλάδα, λέμε τι λες τώρα, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Λοιπόν, έχουμε εδώ να πιάσουμε και αυτά που ξεχωρίζουν λίγο. Πώς τα λέει, Φαρίστα, αν θυμάμαι καλά. Ναι, αυτά τα τρία είναι τα Φαρίστα εδώ. Μέση από Ανατολή, πώς τη λες, τέλος πάντων Ανατολή εκεί προς την Κίνα. Κοιτάξτε εδώ ρε εσείς. Κοιτάξτε εδώ το σχέδιο πάνω. Τι λες ρε φίλε. Εντάξει, πίσω κάποια γράμματα κινέζικα, μανδαρινικά, πώς να τα πούμε, ξέρω εγώ. Αυτό είναι το copper, εκείνο ήταν το silver. Εδώ έχουμε πάνω ένα κύκνο ή ό,τι είναι αυτό και μια... Ήτανε χελώνα, ήτανε. Ναι, χελώνα. Γενικά αυτή τη κουλτούρα, Φαρίστ. Κοιτάξτε εδώ, αρέσει. Αυτά φέρουν και λίγο σε ανώνα από Pokémon. Αλλά και τα ανώνα που βγουν εμεί διαμνησμένα τα Pokémon. Συνεχίζουμε. Τι άλλο να πιάσουμε τώρα εδώ πέρα, γιατί έχουμε λίγο. Να βρούμε τα Steampunk. Αυτό τι να είναι, παίζει να είναι αυτό Steampunk. Ή αυτό να είναι. Αυτό πρέπει να είναι με πειρατέ. Αυτό παίζει να είναι από Orcs. Έχουμε εδώ αυτά τα δύο και αυτό. Αυτά τα τρία παίζει να είναι orcs, γιατί είναι και λίγο κομμένα έτσι περίεργα. Αυτά τα τρία παίζει να είναι orcs. Τα νομίσματα των orcs. Αυτά τα νομίσματα είχαν orcs. Κοιτάξτε εδώ, αρέσει στη δουλειά. Και όπως είπαμε, αυτά είναι σκαλισμένα από τον Μάικλ Κοντράρος. Τον Μιχάλη Κοντράρο. Εξαιρετική δουλειά. Κοιτάξτε εδώ τα κοψίματά τους, το σχεδιασμό τους. Τι λες ρε φίλε. Αυτό να μην είναι orc, και αυτό orc παίζει να είναι. Θα δούμε, άμα δεν βγάζουν νόημα μετά. Αυτό δεν πρέπει να είναι orc. Όχι, αυτό είναι αρχαίο ελληνικό. Αυτό δεν πρέπει να είναι orc. Αυτό πρέπει να είναι νεκρομαντίας. Αλλά τι να μας νύπει ένα silver από ένα orc. Όχι μωρέ, αυτό παίζει να είναι. Εδώ πρέπει να είναι πειρατικό. Εδώ είναι αρχαίο ελληνικό. Εδώ έχουμε τους πώς λένε, Wild West. Όχι, αυτό πρέπει να είναι τον orc. Νεκρόμανση βασικά παίζει να έχει στη δεύτερη σεζόν, όχι στην πρώτη σεζόν. Δεν θυμάμαι. Αυτό παίζει να είναι τον Ορκ. Λοιπόν, οπότε θα αφήνουμε και αυτό γιατί κάπως έτσι βγάζουν νόημα τέλος πάντων. Να δούμε λίγο τα ελληνικά όμως τώρα. Ας ψάξουμε να βρούμε λίγο τα ελληνικά. Κοιτάξτε εδώ ρε εσείς. Και το άλλο το ελληνικό αυτό είναι Capitol του Καπιτολίου. Εδώ είναι Wild West. Αυτό να είναι ελληνικό. Παίζει, όχι αυτό. Γιατί ψάχνουμε ένα κόπερ ελληνικό τώρα. Πες να μπερδεύτηκαν εντάξει να πέσει 11 μέσα από άλλη σεζόν. Πες. Ναι, αυτό νομίζω είναι ελληνικό. Ναι, αλλά τι γίνεται. Ναι, αυτό πρέπει να είναι. Ναι, αυτά είναι. Εδώ έχουμε και άλλο. Εδώ ποια να είναι η Ευρώπη. Δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να είναι το άλλο ελληνικό. Και κάποια μας γράφει εδώ πέρα. Τι μας γράφει. Δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να είναι το κόπερ ελληνικό γιατί το χρυσό είναι αυτό. Και έχει, τι λέει, βασιλέως Λυσίμαχου. Έλα ρε φίλε, του Λυσίμαχου και καλά νομίσματα. Βασιλέως Λυσίμαχου. Αυτό είναι σαν ένα της αρχαίας Ελλάδας, έτσι, όχι τώρα. Και εδώ πίσω βλέπετε και αυτά εδώ τα κοψίματα και καλά που έχει που τα κάνει να φαίνονται λίγο πιο παλιά. Κοιτάξτε εδώ δουλειά αρέσεις. Εντάξει. Εδώ πιο κλασικό. Κουκουβάγια. Πίσω εδώ έχουμε τον Πίγασο. Ωραίο, εξαιρετικό. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να βρούμε τους πειρατές. Οι οποίοι πειρατές πρέπει να είναι αυτοί οι δύο και το χρυσό των πειρατών να είναι αυτό εδώ, όχι, να είναι αυτό εδώ. Τι λέει, ντόμινο, αυτό τι είναι. Γιατί έχουμε και δράκον, έχουμε και elves, αυτό. Αυτό σαν να θυμίζει λίγο τα νομίσματα και από τους πειρατές Καραϊβικής. Δεν θυμάμαι. Λίγο έτσι σαν να φέρνει, γιατί μας λέει 1704. Κοιτάξτε εδώ. Το χρυσό νόμισμα των πειρατών. Και πίσω έτσι με επεξίδες και αυτά τα περίεργα σύμβολα. Κοιτάξτε εδώ. 1712. Γιατί αυτά μαζί κόπηκαν. Και αυτό πειρατικό φαίνεται. Το silver της πειρατικής σειράς. Δηλαδή κάνε επιτραπέζιο με πειρατές αν έχετε ξέρω εγώ. Τσακ. Αγοράζεις κάποια set από αυτά.
Είσαι άρχοντας. Εδώ πάλι, ωραίο, ωραίο. Κοιτάξτε εδώ, ρε σας. Κοιτάξτε εδώ, και έχουν καλή ποιότητα, δεν είναι... Έχουν πολύ καλή ποιότητα. Ούτε να πεις να στραβώσουν, ούτε να κάνουν... Κοιτάξτε εδώ, ρε σας. Μπράβο, μπράβο. Ή να έρθουν, ξέρω εγώ, τίποτα χτυπημένα ή κάτι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, να δούμε τον Άνων, γιατί και τον Άνων φαίνονται πάρα πολύ εύκολα πια. Είναι, ξεχωρίζουν από το σχήμα τους. Εδώ. Τε Ντόρβεν. Ναι, αίρεση. Σαν να έχουμε δει κάτι παρόμοιο στο Lord of the Rings. Κοιτάξτε εδώ. Ακόμα και οι γραφές αυτά. Έχει πόσο προσεγμένη δουλειά έχει γίνει. Για D&D, ξέρω εγώ, ή γενικά, κάνα Pathfinder, κάνα αυτά που χρησιμοποιούν έτσι νομίσματα σε ποια επιτραπέζια. Και αυτό από την Dwarven, αυτό είναι το χρυσό των Dwarven. Κοιτάξτε εδώ, σύμβολα και τέτοια. Αυτά είναι ρε φίλε. Πάρα πολύ ωραία δουλειά, εξαιρετική δουλειά. Και αυτό είναι το Copper, τον Άνων. Τον Άνων ξεχωρίζουν φαίνεται πολύ εύκολα από αυτό εδώ. Το πολυγονικό σχήμα, εδώ έχουμε σφυρί. Ωραίο. Και πάλι κάτι μας γράφει, όσοι ξέρουν τη γραφή των Άνων, ας μας βοηθήσουν κάτω για το τι γράφει εδώ πέρα παιδάκια μου. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Για να συνεχίσουμε όμως, πού θα πάμε, εδώ βλέπω αυτό φαίνεται για, αυτό να είναι cyberpunk, steampunk, δηλαδή ένα silver steampunk όμως, ποιο θα βρούμε silver steampunk, αυτό παίζει να είναι, αυτό, όχι θα είναι dragon, γιατί έχει και dragon νομίσματα, και καλά, πού είναι ρε ένα, όχι ρε, χρυσό ψάχνω steampunk, τι κάνω. Χρυσό steampunk θέλω, το οποίο το βρήκαμε κιόλας. Εδώ. Εντάξει, εδώ, εντάξει, το S ξεχωρίζει από το steampunk. Dominus, Dominus, Dominus. Πάρα πολύ ωραία. Και γουστάρω πολύ την όλη φάση με τα steampunk. Εντάξει, εδώ. Εξαιρετική δουλειά. Πάμε να δούμε το silver, ας τα βλέπουμε με τη σειρά. Αυτό, εντάξει, είναι κάρτα steampunk, μόνο που βλέπετε όλα εδώ τα γρανάζια και αυτά τι παίζει. Τι λέει Master of my fate, Master of my fate, ωραίο, Captain of my soul. Έλα ρε φίλε. Ωραίο και ωραίο μήνυμα. Άρχοντας της μοίρας μου, καπετάνιος της ψυχής μου. Ωραίο. Ωραίο αυτό που γράφει. Και εδώ πίσω, σαν είναι ρολόι, ξέρω εγώ τίποτα αυτό. Και μας έχει νούμερα, λατινικά. Σαν να παραπέμπει σε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ένα πολύ κουρδιστό. Κοίτα εδώ ρε φίλε. Κοίτα εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Δεν έχουμε τι λέει, the rivet του, μάλλον, και είναι αυτά τα υπτάμενα και καλά που είχαν, ήταν σαν πλοίο αλλά και υπτάμενο ξέρω εγώ. Κοιτάξτε εδώ ρε εσείς. Τι λέει, dream, explore, imagine, live. Έλα ρε φίλε, ονειρέψου, εξερεύνησε, φαντάσου, ζήσε. Ωραίο, και ωραία και αυτά που γράψανε πάνω, πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και είναι τα σχέδια δικά τους όπως είπαμε. Λοιπόν, τώρα εδώ αρχίζουμε να λιγοστεύουμε και όσο πάει αρχίζει να ζορίζει και η κατάσταση με το τι είναι το καθένα. Τι άλλο, δεν έχουμε Elven. Παίζει να έχουμε Elven εδώ, οπότε αυτό παίζει να παραπέμπει σε Elven. Τι άλλο, αυτό είναι Dragon. Αυτό είναι Elven και θέλουμε και ένα χρυσό Elven. Να είναι αυτό, ναι. Πιάνουμε το χρυσό το Elven. Το ξωτικίστικο. Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε. Κοιτάξτε εδώ. Δηλαδή, D&D εδώ, ποιος παίζει φιλή εξωτικού, την εξωτικό φιλή, να πούμε από άνετα αυτό, για κάρενς του παιχνιδιού. Α, λογικά θέλει και πολλά, εντάξει, να μου πεις ανάλογα τι περιπέτεια παίζει ο καθένας, όχι αυτό ήταν Dragon. Και αυτό Elven, το ασημένιο τον Elven. Πίσω πιο απλό, ας πούμε, έχει απλά κάποια μοτίβα, έτσι, κάποια σύμβολα και κάποια μοτίβα, ξέρω εγώ. Στα δε έχουμε το δέντρο που, το είχαν οι ελφάδες αυτό γενικά. Ειδικά τα ξωτικά του δάσους, ξέρω εγώ πιο πολύ. Και αυτό νομίζω, αυτό είναι νομίζω το κόπερ των Elven. Το χάλκινο των Elven νομισμάτων. Ναι, ναι. Και εδώ η γραφή, ας πούμε, φέρνει λίγο αυτά. Lord of the Rings season λίγο, θυμίζουν λίγο προς τα εκεί. Οπότε σίγουρα είναι τέτοιο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, όσο πάει, ζορίζει και άλλο η κατάσταση. Έχουμε εδώ Dragon, είπαμε. Εδώ τι είναι αυτό, όχι. Αυτό είναι και αυτό δράκου και αυτά βρήκαμε και του δράκου. Το ασημένιο νόμισμα της σειράς των δράκων, του δράκου. Τι λέει εδώ. Δεν νομίζω να μπορούμε να βγάλουμε άκρη εδώ. Δεν ξέρω. Τάς.
Διβίτας, λόγδο. Εντάξει, λατινικίζει και λίγο. Ξέρω, βοηθήστε με κάποιο κάτω, αν κάποιος έβγαλε άκρη. Και εδώ πίσω έχουμε και έναν δράκο, εννοείται. Μυθολογία δράκων και καλά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ. Όχι, πιάνουμε εδώ το χρυσό των δράκων. Το οποίο είναι πανέμορφο. Τι λέει, ρε φίλε. Και πόσο καλά κομμένα, πόσο καλά σχεδιασμένα. Και αυτό το πιο ρεαλιστικό φέινινγκ και καλά που έχουν, που δεν είναι, δεν γυαλίζει, δεν είναι τελείως τσίτα, ξέρω εγώ, έτσι να γυαλίζει σαν να είναι καινούριο. Φαίνεται λίγο πιο ρεαλιστικό. Και εδώ πίσω, εντάξει, κάποια μια πατέρνα έτσι εδώ, ένα μοτίβο τέλος πάντων, κάποια συμβολάκια πάλι, κάποια γράμματα και αυτά. Ωραίο. Και το... Κάτσε ρε, τόση ώρα ποιο βλέπαμε. Ρε εσείς, εδώ έχουμε δύο, άρα αυτό δεν είναι τον δράκο. Μας λείπει ένα κόπερ των δράκων. Άκυρο. Αυτό είναι Far West. Αυτό να είναι τον δράκο. Όχι. Α, παίζει. Γιατί εδώ... Είναι αν αυτό. Ναι ρε εσείς, άκυρο, άκυρο, ποιο δεν είναι τον δράκο. Άκυρο, λέω και εγώ πόσα σίλβερ θα δείξουμε. Οπότε αυτό είναι το σίλβερ των δράκων. Αυτό είναι το σίλβερ των δράκων. Το άλλο παίζει να ήταν capital, τίποτα. Επίσης εδώ με κάποια μοτίβα, μια πατέρνα έτσι εδώ, ένα pattern, ξέρω εγώ, ότι κάποια συμβολάκια. Και εδώ μπροστά ένα πολύ ωραίο δράκο. Το χρυσό νομίζω το είδαμε. Το χρυσό το είδαμε και να δούμε το copper. Ωραίο. Αυτό θυμίζει λίγο και το logo των Targaryen. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Κοιτάξτε εδώ. Ναι ρε φίλε. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ δουλειά. Δεν υπάρχουν. Και αυτό όπως είπαμε είναι το copper. Και μας μένουν λίγα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι γίνεται πιο εύκολα τα πράγματα να τα ξεχωρίσουμε. Πάμε να δούμε λίγο τα Wild West, γιατί και αυτά μου άρεσαν. Και αυτά νομίζω ήταν από τότε κάποια από αυτά τα Fargo, τα Wild West, τα θυμάμαι, ήταν σίγουρα από Stretch Goal. Από τα Stretch Goals. Και έχουμε εδώ Wild West, ναι. Μας το γράφει κιόλας εδώ, Wild West με ανάγλυφα γράμματα. Έχουμε και ένα καμπόι εδώ να πούμε. Ένα αγελαδάρι. Ωραίο. Κοιτάξτε εδώ, αρέσεις. Ωραίο και τα δυο τα revolver, έτσι ξέρω εγώ. Πάλι μας γράφει Wild West Law και τέτοια. Κοιτάξτε εδώ. Τι λέει ρε φίλε. Αυτά είναι. Πολύ ωραία δουλειά, αρέσει. Πολύ μ' άρεσαν. Το χρυσό, εντάξει, και το αστέρι του Σερίφη. West εδώ μας γράφει και τα σχετικά. Εδώ εντάξει είναι αυτός πίσω, είναι όχι σαν άλογο να είναι και καμπόες να είναι πάνω στο άλογο. Έτσι φαίνεται αυτό πίσω. Και εδώ ένας αετός, εντάξει. Wild West, συνεχίζει να μας γράφει Wild West. Εδώ πιο πολύ σερυφίζει αυτό, καμπόι σερύφ, ξέρω εγώ. Γενικά σερύφ τη περιοχή, ξέρω εγώ. Και εδώ είναι Ινδιάνικο. Έχουμε και ένα Ινδιάνικο. Εντάξει, του Ινδιάνου βάλανε το κόπερ. Το χάλκινο, να έχουν και εμένα Ινδιάνικα, δεν πειράζει. Έλα ρε φίλε, ωραίο. Κοιτάξτε εδώ. Εντάξει. Το Ινδιάνο και μα γράφει Wild West. Και μα μείνανε τώρα, δεν να παίξουμε μπαλίτσα εδώ. Κάποια είναι medieval, κάποια είναι capital. Αυτό είναι medieval. Αυτό παίζει να είναι medieval και αυτό να είναι medieval και αυτά να είναι capital. Ναι, έτσι πάει, νομίζω. Νομίζω έτσι πάει. Ναι. Λοιπόν, ας δούμε πρώτα τα πιο μεσαιωνικά που λέμε. Αυτό που βλέπαμε πριν είναι για τον δράκο. Α, όχι, όχι. Όχι, άκυρο. Το είδαμε λίγο αυτό, το ψιλομπερδέψαμε. Αυτό νομίζω είναι το copper της medieval, του medieval set, τέλος πάντων. Έχουμε εδώ το silver, το medieval cell. Αυτό που βλέπαμε πριν, προσπαθούσαμε να διαβάσουμε τι είναι. Αυτό είναι medieval, αλλά είναι πολύ κοντά στο δράκο. Εντάξει, δράκο έχει εδώ, λογικό να μπερδευτεί κάποιο. Όχι, αυτό είναι στο medieval, αλλά ανοίξει αυτήν την κατηγορία, σε αυτό το set. Και αυτό το χρυσό του, τι λέει, φίλε, τι γράφει. Monastery, capital. Α, αυτό το capital, όχι. Τι λέει, living. Πώς είναι αυτό το capital, το χρυσό, και αυτό να είναι το medieval. Όχι, όχι, capital, όχι, όχι. Εκείνο είναι στο capital. Αυτό είναι ανοίξει τα medieval ακόμα, αλλά είναι κοντά, μοιάζουν αυτά τα δύο. Ένα λιοντάρι, μια κορώνα, έτσι. Πολύ ωραία δουλειά, έτσι, πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και να ξεκινήσουμε το τελευταίο set της πρώτης σεζόν νομισμάτων που βγάλανε στο Kickstarter. Βγήκε στο Kickstarter, που ήταν και πιο μεγάλη. Οι άλλες, εντάξει, ήταν λίγο πιο μικρές. Εδώ έχουμε το Καπιτόλιο. Όχι, εντάξει, capital έλεγε αυτή. Εδώ... Τι μας γράφει πάλι, προς λατινικά και τέτοια γράφει. Βγάζεις άκρη, καταλαβαίνεις τα γράμματα.
Αλλά εντάξει, το floor de lis στο σήμα, ωραίο και αν σαϊτώσει έτσι σε πιο τέτοιο στυλ, ωραίο, ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ότι έχουμε εδώ το silver. Κοιτάξτε εδώ τώρα πόσα άτομα φαίνονται και καλά εδώ. Γυναίκες, άντρες, κοιτάξτε εδώ τώρα. Πόσο γαμάτη δουλειά ρε εσείς, πόσο γαμάτη δουλειά ρε. Κοιτάξτε εδώ. Πας να πληρώσουμε για ένα τέτοιο, τους πεις έχει αξία αυτό, ξέρω, να δουλέψει κανέναν, αυτό το νόμισμα είναι από τότε, ξέρω, να σε πιστέψει. Και δεν είναι, και είναι και οικονομικά έτσι, δηλαδή και κάποιος από εκεί να πάει ή να πετύχει την τρόλα σε κάνα κόμικον, έχουν τελάρα ολόκληρα και τα πουλάνε, είναι πολύ φθηνά, δεν είναι. Δεν θα είναι τώρα ακριβώς τιμή, να μην σας πω ψέματα, να μην σας κοροϊδέψω, αλλά είναι γενικά πολύ φθηνά. Δηλαδή παίρνει μια χούφτα τέτοια, αυτά θέλω. Πολύ οικονομικά. Συνεχίζει εδώ το floor de lis. Και εδώ έχουμε την κορώνα, εδώ είναι ο βασιλεύς. Ωραίο. Τι λέει φίλε. Έχουμε εδώ και το βασιλικό στέμα, το βασιλικό σήμα, ξέρω εγώ και αυτά. Capital Kingdom. Protector of Kingdom. Εντάξει, Capital. Πρωτεύουσα, ας πούμε. Και όπως λέει, Protector of Kingdom. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη σεζόν. Πάμε να δούμε λίγο και τη δεύτερη σεζόν όμως. Βασικά δεύτερη. Τώρα έτσι έπιασα εδώ, δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή. Αλλά ζούμε τη δεύτερη. Εδώ τα Αιγυπτιακά. Που... Α, ναι, όχι, τα Αιγυπτιακά νομίζω ήταν στη δεύτερη σεζόν. Οπότε παίζει να πιάσαμε καλά και να είναι εδώ η δεύτερη σεζόν νομισμάτων. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ευτυχώς δεν κάναμε κανένα λάθος εκεί να μπερδέψουμε και να κάνουμε. Από τη δεύτερη σεζόν ξεκίνησαν και τα units, τα οποία units είναι. Κανονικά είναι νούμερα, ξέρω εγώ. Εδώ τώρα να σας δείξω αυτό που λέω με τα units. Λοιπόν, ξεκινάμε από το 1. Αυτά παραπέμπουν πιο πολύ σε σέντζε δολαρίων, σε δολάρια. Θυμίζουν λίγο. Units, units μας γράφει. Εδώ ποιο είναι το 1, εδώ έχεις και νούμερα ας πούμε. Δηλαδή αυτά τα units, αφού του βγήκαν τα units και μετά συμφέρει ακόμα πιο πολύ. Ειδικά όταν παίζει σε συμφέρει. Βολεύει πιο πολύ όταν παίζει ειδικά παιχνίδια με μεγάλο currency. Α πούμε, αν μιλάμε για εκατοστάδε και χιλιάδε, ξέρω εγώ. Ειδικά στη τρίτη σεζόν, νομίζω βγήκε και ένα που έχει το X, που το X είναι ο αριθμό 10. Δηλαδή, έχει 10 από εκεί να είναι σαν να έχει 100 τάδε, ξέρω εγώ, το currency του κάθε παιχνιδιού που παίζει. Εδώ έχουμε ένα 3-5. Είναι το 3. Το 1 είναι το copper. Το 3 είναι και το χρυσό που είναι το πιο μεγάλο, είναι το 5. Αλλά φέρουν λίγο σε δολάρια, λίγο σε το σχήμα του set σε σέντ δολαρίων, ξέρω εγώ, ή σε κανένα άλλο νόμισμα. Κάτι μου θυμίζει έτσι. Λοιπόν, ας τις έχουμε πιο ξεχωρισμένη σεζόν, εδώ είναι η δεύτερη σεζόν, είπαμε. Εδώ είναι τα νεκρόμανση, που τα μπέρδεψα πριν, νόμιζα είναι πριν. Και είναι τα πιο περίεργα, γιατί θυμάμαι, μου είχαν μείνει και στον άλλον που τα έβλεπα. Στον φίλο μου, αυτά με τράβηξαν πολύ έτσι που τα είδα μετά δεξιά από κοντά. Εκείνο που μου είχε δείξει αυτέ τι δύο σεζόν, λέω: τι λε, ρε φίλο, αυτά τα θέλω. Αλλά λέει: κάτσε, περίμενε, θα βγει τρίτη σεζόν. Οπότε εκεί βγάζουν συνήθω να τα πάρει όλα μαζί. Και αν δεν κάνω λάθο, θα βγει και τέταρτη σεζόν. Σίγουρα θα την πάρουμε, εννοείται. Και εκεί είναι καλή ευκαιρία για τον καθέναν να πάρει και τι τρει προηγούμενε σεζόν και την τέταρτη. Γιατί είναι πολύ ωραία. Αν κάποιο θέλει κάποιο πιο συγκεκριμένο, α πούμε για κάποιο επιτραπέζιο ή εγώ που τα θέλω έτσι για καθαρά συλλεκτικού σκοπού. Εδώ αυτά είναι νεκρόμαντς, είπαμε, έχει διάφορα σύμβολα, βλέπετε τώρα εδώ, έτσι. Και αυτά είναι ψαγμένα, δεν είναι για το σχήμα τους ακόμα, αυτά έχει πέσει ψάξιμο εδώ πέρα, έχει πέσει έρευνα. Δεν πάμε να κόψουμε δύο νομίσματα, άλλο ότι μας κατέβει στο κεφάλι. Μπράβο, μπράβο, πολύ καλή δουλειά. Τα κοιτάξτε εδώ ρε φίλε. Σας πιάνει λίγο ένα τριχύλα με αυτά. Κοιτάξτε εδώ. Κθούλου και καλά μας γράφει. Αν και έχει Κθούλου, νομίζω δεν ξέρω εδώ έχει Κθούλου ή στην άλλη σεζόν. Μπορεί στην άλλη σεζόν να έχει Κθούλου. Μυθολογία Κθούλου νομίσματα. Δεν θυμάμαι αν είναι στη δεύτερη ή στην τρίτη. Κοιτάξτε τώρα, αυτό ήταν το κόπερ να πούμε. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τα Αιγυπτιακά. Λοιπόν, και αυτό που μου αρέσει είναι ότι σε κάθε τέτοιο, σε κάθε σεζόν έχουν τιμήσει την αρχαία Ελλάδα. Έχουν αρχαιοελληνικά. Νομίσματα. Στο άλλο έχει αρχαία της Ελλάδας, ας πούμε, στο άλλο έχει, στην τρίτη νομίζω έχει μυθολογία και εδώ έχει σπαρτιάτες. Πάμε να δούμε τα Αιγυπτιακά, εδώ είναι το κόπερ του Αιγυπτιακού σετ. Και εδώ εντάξει κάποια αερογλυφικά, δύο γυναίκες της Αιγύπτου, ένα σαν φαραώ, ξέρω εγώ ή κάτι. Τόσο είναι φαραώ, ας πούμε. Λοιπόν. Και εδώ Αιγυπτιακό. Εντάξει, μόνο που βλέπεις αυτά τα μάτια, εδώ το κλειδί και όλα αυτά. Καταλαβαίνεις. Ανούβης και. Ράνα είναι αυτό, ποιος να είναι. Ένας είναι ο Ανούβης και ο άλλος στρατιώτης του Ανούβη. Ωραίος. Κοιτάξτε εδώ, ρε, εσείς, κοιτάξτε εδώ, δεν υπάρχει. Και εδώ εντάξει, έχουμε τον ίδιο τον Φαραώ. Και ο Ναπόλεως τώρα, δεν ξέρουμε, ο Τουταγχαμών εδώ είναι ο Τουταγχαμών, παιδιά, να ξέρετε. Και. Ναι, ρε φίλε, εδώ είναι ο Ανουρά.
Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Εξαιρετικό. Και αυτό ήταν το χρυσό από την Αιγυπτιακή σειρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε τι να πιάσουμε. Να πιάσουμε τα Spartans. Τους Σπαρτιάδες. Αυτό που λέμε ότι κάθε φορά τιμάνε την Ελλάδα. Και αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Φαίνεται και αυτό έτσι. Και εδώ. Αυτό να είναι. Παίζει. Ναι, αυτό είναι. Ξεκινάμε, ας ξεκινήσουμε με το κόπερ βεβαίως, βεβαίως. Με το τι μας λέει. Μεσάνιο, τι μας λέει. Έχουμε και εδώ έναν, να είναι τώρα αυτός. Ένας σπαρτιάτης, ξέρω εγώ, και το σήμα το λάμδα της Λακωνίας. Και εδώ αυτό και καλά, έτσι λίγο, ξέρω εγώ, από τα χρόνια δεν έχει γίνει έτσι. Πολύ ωραία δουλειά ρε. Είχε το κόψιμο του και καλά. Εντάξει, είναι και λίγο τη φαντασία εννοείται όλα. Δεν είναι ότι είχαν οι Σπαρτιάτε τότε τέτοια νομίσματα και αυτά. Μην το παρεξηγήσει κανένα και ήταν αλλιώ το Σπαρτιατών τα νομίσματα και τέτοια. Αν είχαν οι Σπαρτιάτε νομίσματα, λέμε τώρα. Πολύ καλή θα είχαν, απλά λέμε τώρα. Εδώ συνεχίζουμε πάλι το Σπαρτιατικό. Εδώ είναι το Silver και εξακολουθεί να κάνει αυτό εδώ το κόψιμο. Το ωραίο σχεδιασμό να το κάνει πιο ρεαλιστικό. Τώρα δεν μπορεί να μιλάμε για ένα νόμισμα πριν τόσες χιλιάδες χρόνια και να είναι, ξέρεις, καθαρά κομμένο όπως είναι τα άλλα. Λίγο δεν θα είναι τελείως στρόγγυλο, λίγο καθαρά ενδιαφέρον. Εδώ έχουμε έναν κείωνα και μας γράφει κάτι τέλος πάντων. Ωραίο. Ωραία. Λοιπόν. Και εδώ. Α, μην πιάσαμε ρωμαϊκό. Μην πιάσαμε ρωμαϊκό. Όχι, και αυτό σπαρτιατικό. Γιατί το ρωμαϊκό είναι αυτό, ναι, όχι, συνεχίζουμε. Δεν είναι σπαρτιά της Λεγιονάριος, ο στρατηγός ή ξέρω εγώ. Και πίσω έχουμε αυτό. Ωραίο ρε, πολύ ωραίο. Και βλέπετε και εδώ αυτό το μισό έτσι, το μισό και καλά εδώ φαγωμένο. Έλα ρε φίλε. Πάρα πολύ εξαιρετική δουλειά. Συνεχίζουμε, πάμε να δούμε τα ρωμαϊκά. Γιατί όχι, ας ξεκινήσουμε με το κόπερ. Εδώ ένα, βλέπουμε εντάξει κράνος, κλασικά Ρωμαίου στρατιώτη, πολεμιστή, ξέρω εγώ. Έχουμε εδώ το Κολοσσέο. IV μας λέει. Γιατί μας λέει 4, δεν ξέρω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στο Silver της υπόθεσης SPQR. Εντάξει, τώρα Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Εδώ ο κράνος πιο λεγιονάριος με Ρωμαίο λεγιονάριο ή κάτι τέτοιο. Τα δύο τα σπαθιά τους και αυτά τα συγκεκριμένα σπαθιά που είχαν. Και πίσω μας έχει, εντάξει, Δάφνη και μια άρπα. Ωραίο. Ωραίο, πολύ καλή δουλειά. Και εδώ συνεχίζει SPQR. Έχουμε και εδώ, εντάξει, τον Αετό. Εδώ είναι ο Κέσαρας ο ίδιος. Χαίρε και σαν να πούμε. Α, ο Ρωμίλος και πώς τον έλεγε. Γι' αυτό ότι λύκει ένα μεγάλο στα παιδιά. Ναι, το θυμάμαι αυτό το μύθο κάπως. Έλα ρε φίλε. Ναι, XVI, SPQR. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε τώρα εδώ. Γεμίσαμε λίγο χνούδια από τα πουγκιά. Αυτά πρέπει να είναι Cyberpunk. Αλλά ποιο είναι το ασημέ για τον Cyberpunk. Α, το χρυσό βασικά, ναι, το χρυσό. Εδώ νομίζω ήταν το Cyberpunk και νομίζω ότι είναι αυτά. Βλέπουμε το Silver, το Silver. Silver. Βλέπουμε το Silver του Cyberpunk. Τι λέει, απαράτους, ποτέντα. Γιατί όχι. Και αυτό είναι ένα, είναι, νόμιζα μένα, αλλά είναι ένα τσιπάκι. Και σπάς το Vice κάπου, είναι σαν τσιπάκι. Εξαιρετική δουλειά. Και εδώ έτσι κάπως, σαν κάρτα C μεγάλη, ξέρω. Α, man. Τώρα κατάλαβα τι είναι. Εδώ είναι ένας άνθρωπος, ας πούμε, που Είναι ο Darth Vader βασικά εδώ. Εδώ βλέπουμε τον Darth Vader πριν γίνει Darth Vader. Όχι, εντάξει, τα πόδια δεν είχαν κοπεί έτσι τελείως από κάτω. Ένας άνθρωπος τέλος πάντων που είναι έτοιμος να γίνει Cyborg. Και εδώ πίσω τα κυκλώματα και καλά αυτά, το μικροτσίπ. Αυτό ακριβώς έτσι, μικροτσίπ. Και εδώ αυτό που ξεφεύγει το χρυσό, ξεφεύγει από αυτόν τον σχεδιασμό. Αλλά εδώ έχουμε αυτό το περίεργο σύμβολο, αυτή την Cyberpunk νεκροκεφαλή, ας πούμε. Οπότε σε μασίνα. Homo Infirmus. Μάλιστα. Κοιτάξτε εδώ. Έλα ρε φίλε. Και αυτό είναι το χρυσό, όπως είπαμε. Τώρα κατά πόσο φαίνονται τα χρώματα σε εσάς της Cyberpunk σειράς. Και τώρα εδώ μας έμειναν αυτά. Τα οποία αυτά είναι τι είναι τώρα αυτά. Αυτό εδώ. Κάτσε λίγο. Αυτό. Α, εδώ πρέπει να είναι το Cthulhu εντωμεταξύ. Ή Viking ή Cthulhu. Α, βασικά όχι, εδώ νομίζω μας είναι Viking και Cthulhu. Αυτό παίζει να είναι Viking και αυτό να είναι Cthulhu. Κάπως έτσι να πηγαίνει. Ναι, έτσι πάει. Δηλαδή,
Αυτά εδώ νομίζω είναι τα Cthulhu. Ή βασικά, όχι. Περίμενε. Λογικά έτσι. Λογικά αυτό να είναι Cthulhu. Και το άλλο να είναι Viking. Παίζει. Δεν θυμάμαι και καλά τώρα. Και αυτό πρέπει να είναι Cthulhu. Εδώ, ναι. Και αυτό πρέπει να είναι μυθολογία Cthulhu. Και εδώ το χρυσό της κτουλικής μυθολογίας. Κοιτάξτε εδώ. Έλα ρε φίλε. Πολύ ωραία. Και τα Viking τώρα, που νομίζω ότι είναι αυτοβάση αυτού του σύμβουλου, έτσι θυμίζει προς τα εκεί. Εδώ, τι έχουμε, έχουμε και, ναι, αυτό πρέπει να είναι ένα Viking σύζυ αυτό. Λοιπόν, το Silver της Viking σειράς. Εδώ και τα γράμματα θυμίζουν λίγο έτσι αυτά τα κέλτικα, ξέρω εγώ, ή ό,τι είναι προς τα εκεί. Εδώ. Δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε αυτά σίγουρα. Και εδώ κάποια μοτίβα έτσι, ένα pattern έτσι περίεργο με κάποια σύμβολα και τέτοια. Λοιπόν, και το copper της αυτή, αφού του set τέλος πάντων. Ναι. Και αυτό ο Viking. Ωραίο. Και αυτή ήταν η δεύτερη σεζόν, δηλαδή με 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 set. Αν δεν κάνω λάθος είναι 6 και 2, 8. Ενώ η πρώτη, ας πούμε, είχε 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 sets. Σκεφτείτε τα αυτά επί 3 και αυτά όλα τα sets. Σκεφτείτε τα επί 3. Πάμε να δούμε όμως και την τρίτη και τελευταία σεζόν, αυτή που βγήκε τελευταία. Εδώ νομίζω θα έχουμε και το First Player Marker. Ναι, να, Draw Lab. Βλέπετε εδώ Draw Lab Entertainment. Η κάρτα των παιδιών, Draw Lab και τα σχετικά. Και τι μας λέει, η Meta Coins Collector Coin Set. Και τα έχει όλα, ναι, αυτό το set που έχουμε που τα έχει όλα. Βασικά εδώ μόνο, όχι εδώ πρέπει να έχει μόνο από το τελευταίο set που βγήκαν. Τα σου νομίζω έχουν το Collector Set που τα έχει όλα. Και εδώ πρέπει να έχουμε και το First Player Market. Στο δίνουν και εκείνο σαν δώρο, στο δίνανε και στις προηγούμενες. Λοιπόν, για να τα δούμε και εδώ. Εδώ πρέπει να έχουμε και εδώ στη δεύτερη. Νομίζω 8 σετάκια μαζί με τα stretch goals. Λοιπόν, τώρα αυτά μπορούν να πάνε λίγο πιο εκεί. Για να δούμε τι θα δούμε. Έχουμε εδώ, ας ξεκινήσουμε με αυτά που ξεχωρίζουν εύκολα να αδειάζουμε. Ξεχωρίζουν εύκολα, αλλά πού είναι το τελευταίο. Να το. Λοιπόν, εδώ έχουμε Japanese. Ιαπωνέζικα. Ιαπωνέζικο. Νόμισμα και καλά. Στην πρώτη είχαμε Far East, εδώ έχουμε Japanese που μοιάζουν αρκετά από ό,τι βλέπετε. Κάποια συμβολάκια, κάποια λουλούδια έτσι ξέρω εγώ ή κάτι. Και εδώ, έλα ρε φίλε, ωραίο. Εντάξει εδώ οι τρύπες, δηλαδή αυτό σαν σ' αρέσει έχει τρύπα, αυτό του κάνεις και ένα κρέμα στο ξέρω εγώ έτσι φοράς. Γιατί όχι. Και αυτό πολύ ωραίο. Και το παίζεις, α, αυτό το νόμισμα φίλε το βρήκαμε τώρα σε ένας Ιάπωνας παππούς ξέρω εγώ, που είναι από τα αρχαία νομίσματα της Ιαπωνίας. Και έχει μεγάλη αξία, στην τελική σου κλέβει κανένας το λαιμό στο κόβει και τελείωσε υπόθεση. Ωραίο. Κοιτάξτε εδώ ρε εσείς. Τι γαμάτη δουλειά ρε. Και τα σχήματα για αυτά, δηλαδή φαίνεται ότι έχει πέσει η δουλειά, φαίνεται ότι έχει πέσει ψάξιμο. Και όπως είπαμε αυτή είναι η τρίτη σεζόν, είναι η τελευταία σεζόν. Μακάρι να βγει και τέταρτη και πέμπτη και 28η. Μπράβο στα παιδιά την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Λοιπόν, τώρα να δούμε τα αρχαία ελληνικά. Πιάσαμε αυτά. Ναι. Ας δούμε αρχαία ελληνική μυθολογία είναι αυτά. Εδώ ας πούμε, εδώ έχουμε τον Ποσειδώνα και μας λέει και πάνω, ναι, μας λέει και πάνω Ποσειδών. Εντάξει, έχουμε την Τρίαινα και αυτά. Μας λέει Ποσειδών. Κάποιος στείλει έτσι σαν Μέανδρο, ας πούμε, αυτό το μοτίβο που είχαν. Και εδώ έχουμε, ναι, ρε φίλε. Το άλογο του Ποσειδώνα τι καλά. Ωραίο. 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 Αυτό, ναι. Εδώ θα κάνουμε και ζημιά στο τραπέζι, εντάξει. Είναι και βαριά, αυτά δεν αστείευονται. Αλλά πόσο γαμάτο είναι ρε εσείς. Λοιπόν, έχουμε μετά το κόπερ, νομίζω είναι το κόπερ είναι το Άδιδαξ, ξεκινάνε αδικημένο. Έχει τους τρεις αδερφούς. Τους τρεις κυρίαρχους, τους τρεις αδερφούς, πιο μεγάλους, έχει τον Άδη. Τον Άδη, εντάξει, τον ξεκινάει τον καημένο από κόπερ. Τον Σίλβερ έχουμε τον Ποσειδώνα και για χρυσό φαντάζεστε νομίζω ήδη ποιον θα έχει. Ο Άδης είπαμε είναι το κόπερ, συνεχίζουμε αυτό το μοτίβο το αρχιελληνικό σαν μέανδρο. Εδώ έχουμε τον Γκέρβερο, έλα ρε φίλε, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Δηλαδή, αν είχε η αρχαία Ελλάδα νομίσματα, μπορεί να ήταν κάπως έτσι.
Όπως είπαμε, είναι αρχαία ελληνική μυθολογία. Και για τελευταίο, όπως σας είπα, μαντέψτε, είναι ο Ζεύς. Εδώ έχουμε τον κεραυνό, εντάξει, το σήμα του. Εδώ ο Μέανδρος ακόμα πιο ξεκάθαρο. Αυτό το μοτίβο τέλος πάντων έχει ακριβώς ο Μέανδρος. Και εδώ έχουμε. Ναι, ρε φίλε, ναι. Κοιτάξτε εδώ. Αυτά είναι. Δηλαδή, άνετα, αυτά στην αρχαία Ελλάδα, αν είχαν νομίσματα, θα μπορούσαν να ήταν κάπως έτσι. Ειδικά αν ήταν να τιμήσουν για τους θεούς. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ. Εδώ έχουμε. Α, το. First player, σας έλεγα. Εντάξει, το θεωρητικό είναι first player marker. Και εδώ έχουμε το σήμα της Draw Lab. Ωραίο και αυτό και βαρύ πράγμα. Αρέσει. Και τι γράφει, ναι, γράφει και πάνω Draw Lab Entertainment. Κοιτάξτε εδώ δουλειά. Αρέσει. Κοιτάξτε εδώ απλά δουλειά. Εντάξει. Εξαιρετικά. Αυτό μπορούμε να το αφήσουμε λίγο στην άκρη όμως, γιατί δεν είναι νόμισμα, δεν είναι στα set. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε Vampire. Έχουμε Vampire Set, το οποίο Vampire Set είναι πιο... Εδώ πιάνουμε το ασημένιο, εδώ πρέπει να είναι το χρυσό και αυτό, ναι. Έλα ρε φίλε, έχει το Vlad Tepes. Εδώ δηλαδή έχει το Vlad Tepes, τον ίδιο Vlad Tepes. Το Δράκουλα, σας πάντα που ζει και ο μύθος που παλούκωνε τους εχθρούς του και έπαιρνε το αίμα του και καλά τους Τούρκους και αυτά. Ή όλοι, όλος μύθος τέλος πάντων με το Vlad Tepes. Ωραίος. Και εδώ πίσω έχουμε μια νυχτερίδα, τι λέει. Exactor, Humani, Nemeric, τι μας γράφει, εντάξει και αυτά πιο πολύ στο λατινικό παν, αλλά έχει τον ίδιο τον Vlad Tepes, τι λέει ρε φίλε. Λοιπόν, αυτό εδώ όχι, εδώ έχουμε τον πύργο του, εντάξει, ο πύργος του που είναι στην Ρουμανία, εδώ εντάξει εδώ έχουμε και ένα βαμπύρ εννοείται, στην Τρανσιλβάνια, στην Τρανσιλβανία. Και αυτό βαμπυρίζει αρκετά, έχουμε το βαμπύρι έτσι καθαρά και εξαιρετική δουλειά εννοείται. Και σαν κόπερ έχουμε το V από το Vampire, V stands for Vampire, ας πούμε. Και εδώ, έλα ρε φίλε, και εδώ σήμα βρικόλακα και καλά με νεκροκεφαλή και φτερά νυχτερίδας. Κοιτάξτε εδώ, δεν υπάρχει. Εξαιρετικό. Δηλαδή... Έχεις ένα τέτοιο μαζί σου ή το first player marker και το παίζεις στο χέρι, ξέρω εγώ. Σε κοιτάει, ας πούμε, τι είναι αυτό, τι νόμισμα είναι αυτό, το παίζεις έτσι και λίγο ψαγμένος. Ας δούμε τα units, τα οποία units και αυτά θα ξεχωρίσουν εύκολα, ναι. Εδώ τα units της τρίτης σεζόν ξεκινάνε πάλι από ένα. Το ένα δεν θα το γλιτώσουμε. Και εδώ πιο medieval κατάσταση έχουμε τους σταυρούς και αυτά και καλά. Ξεκινάμε με το 1. Έχουμε μετά 5. Συνεχίζουμε έτσι πιο medieval φάση. Έχουμε το 5, το silver είναι το 5 εννοείται. Και για χρυσό έχουμε το 10. Με το άλλο ήταν 1-3-5, αυτό πάει 1-5-10. Στην επόμενη σεζόν μας βγάλουμε και πιο μεγάλα. Έχουμε το 6. Τα νούμερα είναι τα λατινικά, εντάξει. Και εδώ ωραίο, αυτό ακόμη χαζαμένο. Έχουμε εδώ. Αυτό ακόμα δεν έχει απλά έτσι αυτό το σήμα. Έχει και άλλα πιο μικρά συμβολάκια, ξέρω εγώ έτσι. Ωραίο. Ωραίο. Και αυτά είναι γαμάτα σίγουρα για κάποιο τραπέζιο. Θα δούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε μετά ζόμπι. Έχουμε ζόμπι, τα οποία ζόμπι είναι... Θέλω να βρω το κόπερ το ζόμπι. Όχι, αυτό είναι γκόμπλιν νομίζω. Αυτό να είναι. Ναι, αυτό πρέπει να είναι. Έχουμε εδώ ζόμπι. We shall overcome. Repent and pray. Μάλιστα. Ότι θα κυριαρχήσουν όσο πάνω τα ζόμπι. Repent and pray. Προσευχηθείτε. Εδώ ζόμπι. Και αυτό έτσι κομμένο και καλά αυτά. Δηλαδή αν τα ζόμπι είχαν νομίσματα, αυτά ήταν τα νομίσματά τους. Και εδώ ωραίο το ζόμπι που δείχνει. Αυτό νομίζω είναι το κόπερ. Ή αυτό να είναι το κόπερ. Όχι, αυτό είναι το χρυσό. Ναι, αυτό είναι το κόπερ. Αυτό είναι το silver. Το οποίο έχει τρεις νεκροκεφαλές σε αυτό το σήμα, το πιο radioactive σήμα, ξέρω εγώ και καλά. Δηλαδή ενεργό. Και εδώ έχουμε kill them all. Ναι. Δηλαδή, αν είχαν συνάλλαγμα, αν είχαν currency τα zombies, θα ήταν αυτά τα χρήματα. Τελείως όμως. Kill them all και καλά για τους ανθρώπους. Εντάξει, μπορείς να το πεις αυτό και για τους ανθρώπους τους πάνω για τα zombies να το πούν. Αλλά εντάξει, και εδώ νομίζω ότι συνεχίζουμε στα zombies. Αυτό να είναι εσύ το. Όχι, άκυρο. Βασικά, όχι, αυτό πρέπει να είναι το πώς το αποκαλύπτει. Ναι, αυτό είναι το zombie. Αυτό είναι το zombie. Νόμιζα στην αρχή μείνει στα goblin, αλλά όχι, είναι τα zombies. Τι λέει. Count. Aim for the head, aim for the head, make it come. Σημάδεψε το κεφάλι, κάντε η σφαίρα να μετρήσει, να πιάσει το όποτε, ως πάντων, ναι. Ωραίο, σωστό. Εντάξει, το πάει πιο πολύ προς τους ανθρώπους.
Αυτό πάει πιο πολύ σαν να το είχαμε οι άνθρωποι, ας πούμε. Τέλος πάντων είναι εκεί για zombie apocalypse νομίσματα και καλά. Που υπάρχουν και για εκεί που τα παίζει για zombie side, ας πούμε. Δεν ξέρω, έχει κάνει στο zombie side. Παίζει να έχει. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα εδώ. Έχουμε wizard. Τον μάγουν τα νομίσματα και καλά. Αυτό να είναι. Ή όχι, αυτό είναι, ναι, αυτό πρέπει να είναι. Το copper των wizard τέλος πάντων. Το copper νόμισμα, το χάλκινο νόμισμα. Με διάφορα σύμβολα, βλέπετε όπως βλέπετε εδώ, έτσι που συμβολίζουν αυτά και δεν συμβολίζουν στη γλώσσα των μάγων. Εξαιρετικό. Αυτό όπως είπαμε ήταν το χάλκινο. Α δούμε το ασημένιο. Εδώ τρύπα έτσι, ένα αυτό που να συμβολίζει κανένα αστρικό, έτσι ξέρω εγώ, αστερισμό ή κάτι τέτοιο. Κάτι χάρτες περίεργους που έχουν αυτή και τέτοια κάποια σύμβολα, ξέρω εγώ. Και εδώ η Δέλτα ή η Ωμέγα. Έλα ρε φίλε. Εντάξει. Και να δούμε το χρυσάκι. Το χρυσό ρε έχει κομμένο το αστέρι σε σήμα αστεριού. Κοιτάξτε εδώ κόψιμο ρε. Κοιτάξτε εδώ δουλειά ρε γάμο. Μπράβο ρε. Κοιτάξτε εδώ κόψιμο. Ακριβώς αστέρι. Εξαιρετικό. Συμμετρικό γαμάτο. Κοιτάξτε εδώ. Ωρε φίλε. Ωρε μάγκα μου. Δεν χρειάζεται το κρατάμε ανάπεδο στο σχήμα πεντάλφας. Κοιτάξτε εδώ ρε φίλε. Πολύ ωραίο. Εξαιρετικό. Και έχουμε άλλα. Έχουμε εδώ ακόμα δύο σετάκια. Το οποίο το ένα σετ. Τώρα δεν θυμάμαι ποια είναι στρέσβο, παιδιά. Αν θέλει να δει κάποιο ποια είναι ακριβώς στρέσβο, νομίζω τα. Τις ελληνικές μυθολογίες νομίζω ήταν στρέσβο. Τα ζόμπι και ένα ακόμα ήταν στρέσβο. Και στο άλλο δεν θυμάμαι ποια ακριβώς ήταν. Ποια σεζόν ήταν. Ποια σετ είναι τέλος πάντων στρέσβο. Αυτό εδώ. Αυτό και αυτό εδώ. Α δούμε τα γκόμπλιν. Θα ξεκινήσουμε βασικά με το κόπερ. Τα νομίσματα των Goblin, των Τελώνιων. Λέει Job Monor Kill. Εντάξει, δεν τα πολύ βγάζεις. Δηλαδή, φαίνεται η σαπίλα ότι είναι Goblin και από αυτό που απεικονίζει και γενικά όπως είναι το νόμισμα έτσι, η σαπίλα, το κόψιμο του και όλα αυτά. Έχουμε εδώ και αυτό νομίζω είναι Goblin. Ναι. Κοιτάξτε εδώ. Και εδώ φαίνεται δεν είναι συμμετρικό. Έχει ας πούμε εδώ, αυτά εδώ ξέρω εγώ. Δεν έχει καλό κόψιμο και τέτοια. Η τσαπατσουλιά των γκόμπλιν να πούμε. Και το χρυσό, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο γκόμπλιν. Ναι. Έχουμε αυτά τα περίεργα σπαθιά που είχαν και τέτοια. Να του και ένα γκόμπλιν όπως είναι. Ένα γκόμπλιν ολόκληρο με την πανοπλία του, το σπαθί του, την ασπίδα του και τα σχετικά. Και αυτό το κρεμάς. Αν γουστάρεις να φάει τον γκόμπλιν, το κρεμάς στο λαιμό σου από αυτή την τρύπα. Και έχεις ένα νόμισμα από. Έχεις ένα μενταγιό νόμισμα από γκόμπλιν. Και να δούμε το τελευταίο set τη street season. Λοιπόν, εδώ για τελευταίο set έχουμε το. Πώς το αποκαλύπτει, νομίζω κρατήσαμε για τελευταίο set. Ναι. Εδώ, όπως είπαμε, πάλι αυτό το πιο ραδιενεργό, το σήμα ραδιενεργών τέλος πάντων, προσοχή ραδιενεργά εδώ και τα λοιπά. Εδώ πέρα έχουμε no hope, έλα ρε φίλε. Εδώ είναι πώς το αποκαλύπτει, φαίνεται κιόλας. Καμία ελπίδα μας λέει, έχει γίνει η πυρηνική έκρηξη και αυτά και δεν έχει μείνει τίποτα. Μιλάμε για πώς το αποκαλύπτει καταστάσεις. Ωραίο τρίγωνο έτσι, άλλο κόψιμο διαφορετικό, περίεργο. Συνεχίζουμε, πάμε να δούμε το ασημένιο βασικά. Τι λέει, show no mercy, shoot to kill. Έλα ρε φίλε, shoot to kill. Εδώ μη δείχνεις έλεος, προβάω να σκοτώσεις. Εδώ έχουμε έναν τύπο με την μάσκα αερίου, αερίων τέλος πάντων, για να αναπνεύσει στην σάπια ατμόσφαιρα που έχει μείνει, που έχουμε κάνει εμείς στην γη έτσι μάλλον. Εδώ έχουμε ένα show no shotgun, μια ματσέτα στο πούμε και ένα αυτοσχέδιο baseball, σαν να φύγουν του Negan στο Walking Dead που έχει περάσει καρφιά και τέτοια, κάπως έτσι. Ωραίο. Και αυτό πως αποκαλύπτει αρκετά παραπέμπει προς τα εκεί εννοείται. Και εδώ επίσης ένα σήμα που θυμίζει έτσι ραδιενέργεια. Ραδιενεργό και εδώ προσοχή ραδιενέργεια ξέρω και αυτά. Και εδώ τι έχουμε. Survive, improvise, adjust. Όταν επιβίωσε, αυτοσχεδίασε και προσαρμόσε. Ωραίο. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε εδώ, δηλαδή και το σχέδιο όπως είναι με την παλάμη και μέσα να φαίνεται η νεκροκεφαλή αλλά να έχει και μάτι, όλο αυτός ο σχεδιασμός εδώ που έχει και αυτά που γράφει, επιβίωσε αυτό το σχεδίο σε προσαρμόσου. Έλα ρε φίλε, αυτά είναι. Πάρα πολύ ωραία δουλειά, εξαιρετικά. Και στο σύνολο είναι αυτά, όπως είπαμε αυτή η σεζόν που είδαμε τώρα στο τέλος είναι η τελευταία σεζόν, έχουμε γεμίσει νομίσματα, είμαστε πλούσιοι. Αυτή είναι η δεύτερη σεζόν και αυτή η πιο μεγάλη είναι η πρώτη σεζόν. Το market, εντάξει, να μην το μετρήσουμε. Οπότε έχουμε τώρα εδώ. Εδώ είπαμε 13 επί 3 έχουμε 39. Και από 8, 24, 24, 48 και 39 πάμε στα 87.
Και 88 πες με εκείνο, αν πούμε να το μετρήσουμε και εκείνο. Δηλαδή 88 νομίσματα. Πλην εκείνο 87 νομίσματα, καθαρά νομίσματα πες από τα σετάκια. Πάρα πολύ ωραία δουλειά, εξαιρετική δουλειά. Δείτε τα και εσείς, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε, παιδάκια. Σίγουρα περιμένουμε και από ακόμα ένα μεγάλο μπράβο στην Draw Lab, στα παιδιά της Draw Lab Entertainment και στον Μιχάλη Κοντράρο, εννοείται, για αυτή την εξαιρετική δουλειά, για αυτό το γαμάτο αποτέλεσμα που βγήκε. Μας αρέσει όταν έχουμε έτσι Έλληνες που κάνουν τέτοιες γαμάτες δουλειές, είναι πολύ καλό αυτό. Και στηρίζουμε εννοείται τις καμπάνιες τους και όλα τα λοιπά στο Kickstarter και τα σχετικά. Θα βάλω εννοείται κάτω την καμπάνια, όπως είπα, και τις σελίδες των παιδών να πείτε να τους δείτε. Αυτά νομίζω, παιδάκια. Δείτε και στο βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε όλη η φάση τα νομίσματα και αυτά. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και κυρίως βίντεο, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.